Συνεχίζουν οι Σκοπιανοί να υποστηρίζουν τα ιστορικά του ψεύδη και με αφορμή την υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα, η εφημερίδα Νόβα Μακεδονία υποστηρίζει πω η Ελλάδα δίμευσε ολόκληρη την έκταση τη Μακεδονία με τα μνημεία και τα ιστορικά στοιχεία για την ταυτότητά μα. Μάλιστα, αναφέρεται και στην παρουσία των Σλάβων στην Πελοπόννησο κατά των Μεσαίων, στην οποία όπω λένε έχουν και εκεί ιστορικά δικαιώματα. Με λίγα λόγια, η εφημερίδα η οποία αποτελεί την αυαρχίδα των μέσων μαζική ενημέρωση του εθνικιστικού. VMRO υποστηρίζει ότι η Μακεδονία του ανήκει και ότι πρέπει να του επιστραφεί. Δεν αποδέχονται ούτε καν την κατάπτυξη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία έτσι κι αλλιώ του παραδίδει κληρονομικά και ιστορικά δικαιώματα τη Μακεδονία. Αυτό σημαίνει πω όταν το VM Επιστρέψει στην εξουσία το Βόρεια Μακεδονία θα τεθεί προ αμφισβήτηση προ όφελο του Μακεδονία Σκέτο. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα με τη Συμφωνία των Πρεσπών αναγνώρισε μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα. Η ελληνική πλευρά στη διπλωματική διαμάχη τη για τα αντικείμενα, όπω χαρακτηρίζει τα γλυπτά του Παρθενώνα, ζητά δικαιοσύνη εδώ και δεκαετίε, ακόμη και αιώνε, προκειμένου να τη επιστραφεί αυτό που θεωρεί ότι τη ανήκει ω πολιτιστική κληρονομιά, πάνω στην οποία ορίζει και στηρίζει την εθνική τη ταυτότητα, γράφει η Εφημερίδα των Σκοπίων. Νόβα Μακεδονία. Η εφημερίδα κάνει μια ιστορική αναδρομή στην υπόθεση με τα γλυπτά του Παρθενώνα, την αρπαγή του από τον Έλγιν και τον αγώνα διεκδίκησή του από την Ελλάδα για να τονίσει. Φαίνεται όμω ότι μια τέτοια εμπειρία δεν δημιουργεί αρετή για την ελληνική πολιτική να μην επιφέρει αδικίε που σχετίζονται με την οικειοποίηση και τη δίμευση ξένη πολιτιστική κληρονομιά και εθνική ταυτότητα, συμπεραλαμβανομένη αυτή τη Μακεδονία και των Μακεδόνων. Στη συνέχεια παρουσιάζει τι δηλώσει τη αρχαιολόγου και πανεπιστημιακή καθηγήτρια αρχαία ιστορία Νάντε Πρόεβα η οποία λέει ότι η αδικία που συντελείται σε βάρο τη Μακεδονία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή σε βάρο τη Ελλάδα, με τα λίγα κλεμμένα αντικείμενα από την Ακρόπολη. Η καθηγήτρια, σύμφωνα με την εφημερίδα, αναφέρει ότι από του Μακεδόνε έχουν κλαπεί το έδαφο του με όλα τα σημαντικά για την εθνική του ταυτότητα αντικείμενα. Η αδικία είναι επώδυνη όταν σου αφέρουν ό,τι σου ανήκει και πολύ περισσότερο όταν σου λένε ότι είναι για το καλό σου προσθέτη. Και συνεχίζει, φυσικά είναι αδικία για την Ελλάδα ότι τα αντικείμενα από την Ακρόπολη τη Αθήνα έχουν κατασχεθεί και δεν μπορούν να τα Πάραν πίσω από το Βρετανικό Εθνικό Μουσείο. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη αδικία είναι αυτό που έκανε η Ελλάδα στη Μακεδονία, δημερώντα μια μεγάλη έκταση με όλα τα μνημεία και τα ιστορικά στοιχεία για την ταυτότητά μα. Έμα του Μακεδόνε μα έχουν κλέψει μια περιοχή από την Ελλάδα, σημαντική για την εθνική μα ταυτότητα, με όλα τα τεχνουργήματα και όχι μόνο ένα μνημείο. Ακόμη για την εθνοτική του αποκλειστικότητα, προκειμένου να αποδείξουν τον ελληνικό χαρακτήρα τη Μακεδονία, οι Έλληνε καταστρέφουν τα ίχνη τη μετανάστευση των Σλάβων στα Βαλκάνια, δηλαδή στη Μακεδονία. Μακεδονία. Σε περίοδου εντυνόμενη εθνική αποκλειστικότητα, οι εικόνε κάηκαν και οι τυχογραφίε με επιγραφέ στη σλαβική γλώσσα καταστράφηκαν. Αυτό γίνεται συστηματικά επί σχεδόν 100 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου το 1926 με τη μετονομασία σλαβικών τοπονιμιών και ονομάτων στην Ελλάδα. Η Απρεπία Σούνακ με τα γλυπτά του Παρθενώνα γίνεται αφορμή για την Νόβα Μακεδονία προκειμένου να διεκδικήσει τη Μακεδονία. Ο νόμο αυτό εφαρμόστηκε στην επικράτεια τη Μακεδονία του Αιγαίου, όπου κυριαρχούσε ο σλαβικό πληθυσμό, αλλά και στην Πελοπόννησο, όπου που ουσιαστικά έφτασαν οι Σλάβοι και στην οποία έχουν απομείνει ακόμη Σλαβικά τοπονίμια.